Καλησπέρα σε όλους από την πανέμορφη Κο. Έχω έρθει σε μία από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού για να πραγματοποιήσω μερικές λήψεις με μία καινούργια κινηματογραφική μηχανή. Ποια είναι αυτή? Προφανώς και ήδη ξέρετε αφού έχετε διαβάσει και τον τίτλο του βίντεο. Οπότε πολύ απλά να σας παρουσιάσω τη νέα και πρώτη RF cinema κάμερα της Canon, την Canon C70. Καλησπέρα και από το στούντιο. Πριν προχωρήσω στις λήψεις και στα βίντεο στην παραλία με τη νέα C70, θέλω να σας πω επιγραμματικά τα key features της μηχανής, ώστε να ενθουσιαστείτε και να θέλετε φυσικά να παρακολουθήσετε και το βίντεο. Οπότε πάμε να τα δούμε λίγο επιγραμματικά. Η νέα C70 διαθέτει τον ίδιο ακριβώς αισθητήρα με την Canon C300 Mark III, δηλαδή η ίδια νέα τεχνολογία της Canon Dual Gain Output, η οποία μας δίνει έως και 16,5 stop of dynamic range. Καταγράφει σε 4K έως και 120 frames σε 10-bit 422 βίντεο. Όταν κροπάρουμε σε Super 16, μας δίνει έως και τα 180 frames. Διαθέτει 10 stop ενσωματωμένα ND φίλτρα, ηλεκτρονικό stabilizer, έχει βελτιωμένο autofocus, διαθέτει C-Lock 2 και C-Lock 3 profile, αλλά και πολλά άλλα που θα δούμε στη συνέχεια. Ένα key feature που από μόνο του όμως θα κάνει κάποιον να θέλει να αναβαθμίσει στη νέα Canon C70 είναι ότι η νέα C70 είναι RF mount, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει όλους τους καινούριους φακούς της Canon καθώς και τους παλαιότερους με τη χρήση ενός αντάπτορα. Πάμε όμως να συνεχίσουμε με μερικές ακόμα λήψεις από τη νέα C70. Πάμε να δούμε πόσο γρήγορα ανοίγει η μηχανή. Νομίζω θα εντυπωσιαστείτε. 1, 2, 3. 3 δευτερόλεπτα και η μηχανή έχει ανοίξει. Νομίζω ότι είναι η πιο γρήγορη μηχανή της Canon σε μπουτάρισμα. Βλέπετε ότι έχουμε και false color στην οθόνη. Και πάμε να δούμε και λίγο τα κόντεκ της μηχανής και τις λειτουργίες στην οθόνη. Καθώς η μηχανή πλέον έχει touch screen. Όχι σε όλο το σημείο, αλλά όταν πατήσω εδώ πέρα μου δίνει κάποιες επιλογές. Πάμε να τις δούμε τώρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν καταγράφω, όπως βλέπετε, το monitor της οθόνης, γιατί θέλω να σας δείξω τις βασικές λειτουργίες που μπορούμε να κάνουμε με το touch screen πάνω στην οθόνη. Οπότε παντώντας πάνω στην οθόνη, με βάζει στο μενού κάτω όπως βλέπετε και έχω επιλογές για να αλλάξω το white balance, να το ρυθμίσω όπως θέλω. Όλα αυτά απλά πατάω στην οθόνη πάνω. Τα ND φίλτρα μας, βγάζουμε ND φίλτρο, βάζουμε ND φίλτρο. Αυτό το αγαπώ πάρα πολύ γιατί είναι ένας πολύ γρήγορος τρόπος να ρυθμίσουμε σωστά τη φωτεινότητα χωρίς να πειράξουμε και να βάλουμε φίλτρο μπροστά από τη μηχανή. Έχουμε επιλογή για ISO. Τέλεια. Επίσης μπορώ να ενεργοποιήσω και να απενεργοποιήσω τα peaking πάνω στην οθόνη, το waveform, να βάλω ή να βγάλω το LUT, false color, zebra έχουμε. Πολύ ωραία. Και αν σταματήσω να καταγράφω στη μηχανή, αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπετε είναι το καλύτερο αρχείο που διαθέτει η μηχανή. Είναι το XFAVC, το οποίο είναι 410 Mbps σε 25 frames όμως μόνο. Δεν έχουμε επιλογή για 50 frames. Για 50 frames και πάνω θα πρέπει να πάμε σε H265. Οπότε πατάω stop στο monitor. Και πάνω αν δείτε εδώ, σε αυτό εδώ πέρα πάνω αριστερά, πατώντας μπορώ να μπω να αλλάξω κάποιες βασικές ρυθμίσεις. Όπως βλέπετε είμαι σε C-Lock 2, η μηχανή διαθέτει C-Lock 2, το οποίο είναι το καλύτερο profile της Canon για το μέγιστο dynamic range. Ας κάνουμε μία δοκιμή για να δούμε το καινούριο autofocus που διαθέτει η νέα C70. Από ό,τι με ενημέρωσε η Canon είναι βελτιωμένο, όμως δεν είναι το ίδιο με την R5 και την R6. Οπότε θέλω να δω τι μπορούμε να κάνουμε και πόσο καλό είναι το autofocus στη C70. Όπως βλέπετε, ακολουθεί και το κεφάλι πλέον από πίσω. Έλα και σταμάτησε πάλι μπροστά εκεί. Όπως βλέπετε, ακολούθησε το κεφάλι κανονικά.
χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι βελτιωμένο το autofocus, είναι δηλαδή καλύτερο από τη C200, C300 και C500. Γύρισε μία πλάτη να δούμε. Τέλειο. Πάμε να δοκιμάσουμε τώρα τα 3 δεκάμπιτα κόντεκ που διαθέτει η νέα C70. Τα δύο πρώτα, το MXF και το H265, είναι δεκάμπιτα 422 και το τρίτο είναι δεκάμπιτο αλλά 420. Οπότε θα τα καταγράψω τώρα να δούμε τι ποιότητα μπορεί να μας δώσει το κάθε ένα και επίσης θα καταγράψω 25, 50, 120 και 180 frames, έτσι ώστε να ξέρουμε πόσο καλά είναι και αυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε το συγκριτικό ανάμεσα στα διαφορετικά κόντεκ. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα είναι 25 frames XFAVC, έχουμε H265 25 frames. Σύμφωνα με την Canon, το Dual Gain Output λειτουργεί από τα 25 έως τα 50 frames, οπότε θέλω να δούμε αν μπορούμε να παρατηρήσουμε κάποια διαφορά σε θέμα Dynamic Range στα 120 και στα 180 frames. Επίσης κάτι που θα ήθελα η Canon να καταφέρει να κάνει είναι στα 120 frames, ενώ λειτουργεί το autofocus, να μπορέσει να προσθέσει και το Face Detection και το Face Only, που δυστυχώς δεν το έχουμε. Ενώ στα 180 frames το focus πια είναι εντελώς manual, δεν υπάρχει δηλαδή καθόλου δυνατότητα για autofocus. Σας τα δείχνω και δίπλα όλα τώρα και βλέπουμε και 100% crop. Έχω βάλει το LUT της Alexa RX709, τίποτα άλλο δεν έχει πειραχτεί. Πάμε να δούμε και τα super slow motion πως φαίνονται σε σύγκριση με το 25 frame XFAVC. Νομίζω ότι τα 120 frame είναι πάρα πολύ καλά, τα 180 frames έχουν λίγη απώλεια ποιότητας, αλλά όταν τα βλέπουμε μόνα τους νομίζω ότι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Ένα μικρό συγκριτικό που θα δούμε τώρα είναι τα 25 και τα 50 frames της C70 πως στέκονται δίπλα στις C200 το RAW. Νομίζω η C70 στέκεται πολύ καλά δίπλα στη C200 σε RAW. Όσο αφορά το Dynamic Range, νομίζω ότι οι δύο μηχανές είναι πάρα πολύ κοντά. Η C200, όπως θα δούμε τώρα που θα κροπάρω στα 100%, έχει λίγο περισσότερο θόρυβο καθώς είναι RAW, οπότε δεν έχει καθόλου denoise, ενώ η C70 είναι λίγο πιο καθαρή. Αυτό ίσως να έχει να κάνει όμως και με τον αισθητήρα της, ο οποίος είναι πιο εξελιγμένος. Ας δούμε όμως ακόμα μερικές λήψεις και backstage από τη νέα C70. Αυτή τη στιγμή κινηματογραφώ σε 4K 120 frames. Το slow motion δουλεύει άψογα. Βέβαια δεν έχουμε τη δυνατότητα για face detection ή για face only όπως έχουμε στα υπόλοιπα mode. Αλλά το AEF δουλεύει κανονικά. Μπορούμε να επιλέγουμε πάνω στην οθόνη όπου θέλω να πάει το focus. Η εικόνα δείχνει πάρα πολύ δυνατή και θα τη δω και μετά στο μοντάζ. Άψογης. Οπ. Η μηχανή είναι ελαφριά, είναι μικρή και αυτό την καθιστά ιδανική για τη χρήση gimbal. Είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ, να μπορώ να έχω μια μηχανή που τη χρησιμοποιώ και στα χέρια και σε gimbal και όπου χρειαστεί πάρα πολύ γρήγορα. Ελπίζω οι εικόνες που έχετε δει μέχρι στιγμής να σας αρέσουν και να σας έχουν δώσει μερικές ιδέες για το τι μπορούμε να κάνουμε με τη νέα κινηματογραφική μηχανή της Canon, τη C70. Η C70 λοιπόν διαθέτει 13 assignable buttons, τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλο το σώμα, 10 stop ενσωματωμένα ND φίλτρα, 2 mini XLR, mic jack και headphone jack, USB Type-C και ένα Full HDMI,
Όλα αυτά είναι στην αριστερή πλευρά μαζί με τον αεραγωγό. Στα δεξιά, πάνω στο grip, θα βρούμε τις δύο SD κάρτες που παίρνει η C70, οι οποίες είναι η V90. Εδώ, σας το δείχνω γιατί και εγώ δεν έβρισκα που μπαίνουνε. Ακριβώς από κάτω έχουμε το time code και κάτι καινούργιο που έχει κάνει η Canon, πάνω στο grip, όπως βλέπουμε εδώ, έχει βάλει tripod mount. Οπότε στην ουσία μπορούμε να βάλουμε τη μηχανή στο gimbal σε όρθια θέση, έτσι ώστε να τραβήξουμε τα γνωστά Instagram stories σε όρθια γωνία. Στο πίσω μέρος έχουμε μία flip out screen, τις ρυθμίσεις για τον ήχο μας και την μπαταρία. Η μπαταρία που χρησιμοποιεί η νέα C70 είναι ακριβώς η ίδια με τις υπόλοιπες κινηματογραφικές μηχανές της Canon, η BP-A30 και η BP-A60, με μία μεγάλη αναβάθμιση όμως, ότι στη νέα C70 η BP-A30 διαρκεί έως και 200 λεπτά. Κάτι που συγκριτικά θα σας πω μόνο, στη C200 που καταγράφω τώρα, σε 8-bit μου διαρκεί γύρω στα 120 με 130 λεπτά, ενώ σε RAW κάτω από 100 λεπτά. Οπότε έχουμε μία πολύ μεγάλη αναβάθμιση εδώ. Έλα, περάστε! Λοιπόν, στείλουμε ένα wedding setup σήμερα για να δοκιμάσω τη μηχανή σε όσο πιο κοντινές συνθήκες με έναν κανονικό γάμο. Να δούμε πώς θα πάει σήμερα η λήψη μας. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνω πριν ξεκινήσω να τραβήξω είναι auto black balance. Θα μας δώσει πολύ πιο καθαρές σκιές. Είναι καλό να γίνεται κάθε φορά που αλλάζουμε περιβάλλον. Τώρα αν είμαστε βέβαια σε run and gun περιπτώσεις, ok, δεν πειράζει, αλλά στο 6. Auto black balance, σου λέει κιόλας ότι πρέπει να βάλουμε το body cap. Ok, και τώρα θα κάνει... Έχω κάνει auto black balance, η μηχανή είναι έτοιμη. Αυτό που μου αρέσει στην καινούργια C70 είναι ότι μπορώ να πατήσω ρε και stop από την οθόνη. Είναι πολύ ωραίο αυτό που έχουν βάλει. Και επίσης κάτι που πολλοί ίσως να μην το έχουν προσέξει είναι ότι η οθόνη φωτίζει. Δηλαδή μπορούμε να πατήσουμε... Το έχω βάλει στο νούμερο 6 εγώ. Και πατώντας το μπορώ να φωτίσω ή να σκοτεινιάσω στην οθόνη. Αυτό είναι πολύ ωραίο για περιπτώσεις, ας πούμε, όταν βγούμε έξω που έχει πολύ ήλιο. Συνήθως είναι στο normal. Αν το βάλουμε στο -2, μειώνεται βέβαια λίγο η μπαταρία, αλλά έχουμε πολύ πιο φωτεινή οθόνη. Μία μικρή διαφορά που θα συναντήσουμε όμως σε σχέση με τη C300 είναι ότι η νέα C70 δεν έχει RAW, εσωτερικά τουλάχιστον. Εξωτερικά δεν ξέρω αν η Canon θα το δώσει, δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση. Αλλά νομίζω ότι το δεκάμπιτο κόντεκ που έχει είναι πάρα πολύ δυνατό. Και τώρα πάμε να δούμε μερικές λήψεις και backstage από το wedding setup.
Πίσω στο στούντιο λοιπόν, και όπως βλέπετε τα έχω βάψει μαύρα, και τα έχω βάψει μαύρα γιατί δυστυχώς αύριο θα πρέπει να αποχωριστώ τη C70 και να περιμένω και εγώ αλλά και εσείς έως το Νοέμβριο για να μπορέσουμε να την αποκτήσουμε. Τη C70 την είχα στα χέρια μου για περίπου 10 ημέρες και τη δοκίμασα σε όσο περισσότερες διαφορετικές συνθήκες μπορούσα, ώστε να έχω μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για αυτή τη νέα κινηματογραφική μηχανή. Και καθώς σας λέω τις τελευταίες μου σκέψεις για τη νέα C70, θα σας δείχνω και μερικές γενικές εικόνες σε μέρα και νύχτα, ώστε να δούμε και λίγο τα ISO της μηχανής, τα οποία πιστεύω ότι είναι αρκετά καλά και θα μπορούσα να πω ότι είναι usable έως και τα 12800, μερικές φορές και 25600, με λίγο denoise. Πιστεύω πως η Canon έχει πετύχει ένα μεγάλο home run με τη νέα C70. Και το πιστεύω αυτό γιατί η μηχανή διαθέτει ό,τι μπορεί να χρειαστεί ένας run and gun filmmaker, ο οποίος ασχολείται κυρίως με γάμους, events, ντοκιμαντέρ style, δουλειές κτλ. Καθώς και για αυτούς οι οποίοι την προορίζουν για big camera στη C300 και C500 σε μεγαλύτερες παραγωγές. Αυτά είναι και τα group τα οποία η Canon προορίζει εξάλλου τη μηχανή. Θέλω να μιλήσω για τις μικρές λεπτομέρειες που κατά την άποψή μου θα κάνουν τη νέα C70 να ξεχωρίσει στο κοινό το οποίο προορίζεται. Πρώτον, τα ενσωματωμένα ND φίλτρα. Νομίζω το έχω πει πάρα πολλές φορές στο βίντεο και θα το πω ακόμα μία. Είναι κάτι που όταν το αποκτήσεις δύσκολα το αποχωρίζεσαι. Και όχι μόνο λόγω ευκολίας στη χρήση, αλλά και λόγω ποιότητας. Καθώς πολλοί run and gun filmmakers χρησιμοποιούν variable ND φίλτρα μπροστά από το φακό. Αυτά όμως δημιουργούν αλλοιώσεις στα χρώματα και ρίχνουν τη γενική ποιότητα εικόνας. Η μπαταρία, η οποία διαρκεί έως και 200 λεπτά. Το σώμα, το οποίο είναι φτιαγμένο καθαρά για βίντεο και έτσι έχει όλες τις συντομεύσεις που μπορεί να χρειαστούμε σε run and gun περιπτώσεις. Το ηλεκτρονικό stabilizer είναι ιδανική για gimbal. Και φυσικά ο DGO αισθητήρας της και τα δεκάμπιτα κόντεκ. Κάποια πράγματα που πιστεύω η Canon θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερα με τη νέα C70 είναι πρώτον επάνω στο σώμα βρίσκω ο πίσω τροχός να μην βολεύει καθόλου. Δηλαδή εδώ όπως βλέπετε και κρατάω τη μηχανή, ο αντιχειράς μου όταν κρατάω τη μηχανή πέφτει εδώ πέρα και εδώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι ο τροχός, ενώ στην ουσία είναι εδώ κάτω. Επίσης είναι πάρα πολύ χαλαρός. Ελπίζω να σε σώματα που είναι production να είναι πιο σφιχτός, αλλά και πάλι θεωρώ ότι όπως κουνάμε το χέρι μας πάνω στη μηχανή την ώρα της δουλειάς μπορεί να αλλάξουμε κάποια ρύθμιση χωρίς να το καταλάβουμε. Οπότε εγώ από την πρώτη μέρα που έχω παραλάβει τη μηχανή αυτόν τον τροχό τον έχω απενεργοποιήσει και ευτυχώς που η Canon σου δίνει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει αυτόν τον τροχό. Το AF είναι βελτιωμένο, αλλά θα ήθελα να δω λειτουργίες όπως IAF ή Animal AF όπως έχει η R5 και η R6. Και επίσης στο tracking mode θα ήθελα να είναι τόσο γρήγορο όσο είναι και σε αυτές τις mirrorless μηχανές, δηλαδή που απλά πατάμε πάνω στην οθόνη και η μηχανή αρχίζει και κάνει tracking στο θέμα μας. Για να κλείσουμε όμως θετικά, θέλω να πω ότι η Canon δεν έχει ξεχάσει ούτε τους ερωτευμένους με το full frame, καθώς μαζί με τη νέα C70 θα ανακοινώσει και έναν καινούριο adapter, ο οποίος θα είναι από RF σε AF, αυτή τη φορά όμως θα λειτουργεί ως speed booster. Οπότε στην ουσία θα μετατρέπει τη μηχανή μας από Super 35 σε full frame. Φυσικά κρατώντας το autofocus. Δεν θα έχουμε καμία απώλεια στο autofocus. Στην αρχή θα δουλεύει με 3-4 φακούς από ό,τι ξέρω και εν συνεχεία με firmware updates θα μπορέσει η Canon να βάλει και όλο και περισσότερους. Σας ευχαριστώ λοιπόν που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Αν όχι, δεν νομίζω ότι πάθατε και τίποτα. Γεια σας!